Νίκος Παπαδόπουλος τώρα. Έλα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, τι γίνεται? Γεμάτη μέρα σήμερα. Γεμάτη. Γεμάτη μέρα. Με συνεντεύξεις τύπου, με αποστολές, με τελευταίες προπονήσεις, με πιθανά νεότερα στα μεταγραφικά και κυρίως την υπόθεση του Μάνου Γκαρθία, για τον οποίο όπως αποκαλύψαμε χθες το μεσημέρι στο Λίμπερο, φαίνεται πλέον κλεισμένο από τον Άρη και είναι μια ανάσα να διεκδικήσουν τα τελευταία δικαστικά για να τελειώσει και η περίπτωση του Ισπανού. Πριν πας στα υπόλοιπα, να σε ρωτήσω να κάνω την κλασική ερώτηση. Δηλαδή, το Μάνου Γκαρσία το παίρνεις και τον καρφώνεις σε ποια θέση σε δεκάδος? Στο 10. Δεκάρι, μάλιστα, τέλεια. Στο 10. Στο τέλεια. 10. Και πρόσεξε τώρα, αυτό έρχεται και λίγο σε αντίθεση με τα θέλω του Μπούγκος. Γιατί ο Μπούγκος έχει ένα 4-4-2 και ένα 3-5-2. Στο 4-4-2 δεκάρι δεν υπάρχει. Στο 3-5-2 πες ok μπορεί. Αλλά το 4-2-3-1 δεν το πολύ πάει. Επειδή όμως τον Μπέτη τον ξέρει και όταν τον. Και όταν έπεσε στο τραπέζι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Άρης ήταν στην Αυστρία, πάνω στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και ο Μπούλος τον ήξερε και είπε ναι, το θέλω, φέρτε τον. Το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Άρα θα αναγκαστεί λίγο να παρεκκλίνει και από τις, σταθερές του και από τα συστήματα κυρίως, το σύστημα το οποίο θα πάει. Ναι, κατάλαβα. Με τον Καρκιά. Πέρσι, για τον οποίο ο Θόδωρος Καρκιάς, όπως είναι οι πρώτες πληροφορίες, έχει κάνει μεγάλη υπέρβαση, δίνοντας ένα ποσό λίγο πιο πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με κάποια μπόνους και πλέον τον περιμένουμε στόχος του Άρη να έρθει το έτσι άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Και πλέον νομίζω ότι έχουν μπει σε μια διαδικασία που από μέρα σε μέρα μπορεί να έρθει ο Ισπανός στην Ελλάδα για να περάσει και προγραμματικά και να περάσει το συμβόλαιο του. Και να πρόσφερε συμβόλαιο του αφού την συμβόλαιο τελευταία με τη Sporting. Με τον μήνα που ο Άρης, όπως έλεγαμε και χθες, πλέον δεν ασχολείται. Εκτός αν υπάρξει κάποια εξέλιξη θετική προς δική του κατεύθυνση. Ο μήνας ίσως είναι στις ΗΠΑ στην προετοιμασία της Θέλτα. Ο Στόπερ έχει γίνει προτεραιότητα. Υπήρχε μια πάρα πολύ καλή περίπτωση, αλλά πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση που έκανε κλικ στον Άρη τα τελευταία 24 ώρα. Αυτή η δυσκολία είναι που τον έκανε να αφήσει στην άκρη και ασχολείται πλέον με άλλες χωρίς όμως δεν την ξεχνάει και την εντελώς από την Ισπανία. Όντως πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και στα μεταγραφικά αυτά νομίζω ότι η επόμενη κίνηση του Άρη δεν αλλάξει κάτι δραματικά στο φορ, που δεν βλέπω την ομάδα αυτή τη στιγμή να είναι τόσο ζεστή όσο για το στόπερ. Θα είναι κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θέλει για φέρει ο Θόδωρος Καρυφή στη Θεσσαλονίκη. Ένας παίκτης που είναι κοντά στο επίπεδο του Φαμπιάνου και του Μπράμπετς. Θέλει τέτοια ποιότητα. Ναι, κατάλαβα. Για να έχει έναν ακόμα, να πάσα στιγμή, έτοιμο να μπει στην εντεκάδα, είτε για να παίξει ο Άρης με τρεις, είτε πέσει τι παξίλου καθένα κατά Φαμπιάνο. Μπαίνει αυτός. Τώρα που είχε πέρα στα αγωνιστικά 7 η ώρα προπόνηση στο Ρήσιο και κλεισμένων, τόσο χρόνο έχουμε συνηθίσει να είναι ανοιχτές το πρώτο τέταρτο, άρεσε την κλείνει την προπόνησή του. Κάτι ιδιαίτερο. Ναι, τη Γκόμελ θα είναι ανοιχτή κανονικά το πρώτο τέταρτο στο Βικελίδης. Η Γκόμελ που έκανε την προπόνηση στην Ευκαρπία, σήμερα θα πάει στο Βικελίδης. Δεν ξέρω τώρα πού θα συνεχίσει, θα το ρωτήσουμε κιόλας τις επόμενες μέρες τις προπονήσεις τους στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε να έρθει από το Σέλιο Ζερβίνιο. Πιθανό εγώ θα πω να υπάρξει μία ακόμα αλλαγή. Ότι πιθανό βασικά για μένα πλέον είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει μια αλλαγή. Θα τη δούμε και το απόγευμα. Και να δούμε και ο Μπούργος αν έχει κατασταλάξει τελικά σε αυτά τα δύο ερωτηματικά που έχει στο μυαλό του. Αν δηλαδή θα βάλει μπροστά μαζί με τον Γκρέι, τον Γκαμάτσο ή τον Μπάλμα. Και ο ένας έχει τα θετικά του. Και οι δύο έχουν θετικά και οι δύο έχουν αρνητικά. Και οι δύο έχουν συν και οι δύο έχουν πλην. Για την τελική απόφαση του Μπούργος. Και αν θα χρησιμοποιήσει τον Οντουμπάγιο ή ο Ντουμπάζο ή ο Ντουμπάζο, υπάρχει ακόμα ένα θέμα λίγο με την προφορά του ονοματός του, αντίθετα ναι. Κατά, που εγώ το θεωρώ πλέον πολύ πιο πιθανό. Να δούμε τον Άγγλο δεξιό μπακ δηλαδή, στην αρχική δεκάδα του αυριανού αγώνα και όχι το Σαλέμ Μπακατά. Α, Πλέον ναι. Μάλιστα. Θα δούμε και την αποστολή και αν θα κάνει κάποια δοκιμή στην απογευματινή προπόνηση. Μέχρι χθες έγινε διάφορες, είναι η αλήθεια. Αν και μέσα στο μυαλό νομίζω ότι είχε κατασταλάξει στο ποιος θα ξεκινήσει το αυριανό μάτς. Απλά δεν τα κοινωνεί και πάρα πολύ ο Μπούργος, είναι και λίγο μαζεμένο. Γενικά μέχρι τελευταία στιγμή με τις σκέψεις που έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για την Γκόμελ. Ο Άρης δεν μπήκε στο τρυπάκι που μπορεί να μπήκαν κάποιοι και να πούνε έλα μωρέ το χωριό τώρα τη Λευκορωσία. Την έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά. Ξέρει τι ομάδα είναι, ξέρει τα ατού της, ξέρει τις αδυναμίες της, ξέρει που να χτυπήσει και νομίζω ότι θα προσπαθήσει να χτυπήσει πάρα πολύ από τον άξονα. Γιατί τα προβλήματα της Γκόμελ ανασταλτικά που λέγαμε και χθες είναι κυρίως στον κεντρικό άξονα, στα χάφια και στα στόπερ της Αιγαίου.
Είναι μια ομάδα που δεν έχει πολύ καλή συνοχή όταν αμήνεται. Αφήνει πολλά κενά ανάμεσα στις γραμμές της. Και τα έχει δει ο Άρης αυτά μεταξύ άλλων. Όπως έχει δει και ότι είναι μια ομάδα που έχει ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Έναν ικανό επιθετικό. Ναι. Και είναι μια ομάδα την οποία θα πρέπει να προσέξει πολύ στατικές φάσεις. Γιατί έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει και παίκτες με δύναμη, έχει και παίκτες με ύψος. Έχει τα θετικά της, έχει και τα αρνητικά της. Την προσεγγίζει με σοβαρότητα και εμένα μου αρέσει αυτό. Θα το δούμε βέβαια και αύριο μέσα στον αγωνιστικό χώρο και είναι έτοιμος για το παιχνίδι. Αύριο 9 η ώρα στο Πλεάνδες Βικελίδης. Αυτοί μέχρι τώρα, όπως λέγαμε και χθες, Νίκο, έχουν δώσει καμιά δεκαπενταριά παιχνίδια επίσημα. Δεκαπέντε παιχνίδια, ναι. Είναι το μοναδικό πλεονέκτημα νομίζω που έχουν αυτή τη στιγμή κόντρα στον Άρη. Ο αγωνιστικός ρυθμός. Είναι πολύ πιο ενισχυμένος από αυτό που έχει ο Άρης. Ναι, βέβαια. Ο Άρης έχει μόνο 3-5 φιλικά. Η Γκόμελ έχει 15 επίσημα παιχνίδια. Είναι ένα πλεονέκτημα για αυτούς. Αλλά και πάλι υπάρχει αυτή η διαφορά στην ποιότητα των δύο ομάδων. Που και αυτό μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο σε ένα Βικελίδης που θα έχει και κόσμο κιόλας, γιατί φεύγουν τα εισιτήρια ελληνικοί άνθρωποι της ομάδας. Εγώ νομίζω ότι θα έχει πάνω από 15 αύριο στο Βικελίδης. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει τώρα sold out, δεν θα πω ότι θα γίνει, γιατί δεν είναι και ο αντίπαλος ως εμπορικός. Η μισή Θεσσαλονίκη λείπει με άδειες. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να κάνει sold out με την Gomez. Αν περάσει ο Άρης με το καλό και πέσει πάνω στη Μακάμπη, εκεί είναι εντάξει και θα μιλάμε διαφορετικά παρόλο που θα είμαστε και μέσα στον Αύγουστο. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον για τον κόσμο και φεύγουν τα εισιτήρια και ήταν και σε καλές τιμές κιόλας. Και νομίζω ότι ανταποκρίνεται και ο κόσμος. Τι τιμές δηλαδή? Το κομμάτι. Εννοείς? Από 15 ευρώ. Ξεκινούσαν. Ναι, δηλαδή στα Πέταλα και στην 4 που είναι η θύρα των φιλοξενουμένων, εκεί ανάμεσα στην 7 και στην 1, είναι και εκεί 15 ευρώ. Ναι. Είναι πολύ χαμηλές τιμές. Μάλιστα. Λοιπόν, και τα μεταγραφικά και τα αγωνιστικά, συνέντευξη τύπου πότε, τι ώρα είναι, θα μιλήσει ο προπονητής του Άρη? 5 και 6.30 της Γκόμελ, 7 η ώρα η προπόνηση και των δύο ομάδων, η Γκόμελ στο Βικελίδης, ο Άρης στο Ρίσο, αρχικά ήταν να μιλήσει και ο προπονητής Γκόμελ στις 8 και να γίνει λίγο πιο αργά η προπόνηση. 8.30-9 παρά εκεί πέρα προπόνηση Γκόμελ στο Βικελίδης. Πάνω στο μάτς, αλλά, ναι, την ώρα του μάτς. Ναι, πάνω στο μάτς, αλλά υπήρξε αλλαγή στο πρόγραμμα τελικά, σε συνόηση και με τους Λευκορώσους, και ότι θα πάνε νωρίτερα της Γκόμελ. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία εκκρεμότητα με κανένα παίκτη να τον μιλήσουμε. Τα ανέφερες όλα στην αρχή. Οκ. Εντάξει, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Περισσότερα συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.